θα αναφερθούμε τώρα στις εξελίξεις που αφορούν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Προχώρησε σε μια συγκεκριμένη ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τι αναφέρει βέβαια, αναφέρει είμαστε διαρκώς σε διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος διακοπών μας και ακυρώσεων σε συμφωνία με την κυβέρνηση κάθε 3 εβδομάδες με την επόμενη ενημέρωση να αναμένεται στις 24 Ιουνίου, χαμένος ο Ιούνις λοιπόν, αυτό διαβάζω εγώ, με όλους τους πελάτες μας θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν εάν υπάρξει αλλαγή στην κράτησή τους. Λοιπόν, πήραμε μια γεύση. Διαβάσαμε την ανακοίνωση. Τη αναφέρεται μεταξύ άλλων, βέβαια. Προηγούνται και κάποια άλλα σημεία. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Βλατάκη. Κύριε Βλατάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε. Να ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Άκουσα την ρεπόρτερ σας να λέει θαραλέους αυτούς οι οποίοι περπατούν ή τρέχουν με. Εγώ τους είπα άτυχους, βέβαια. Τους είπα άτυχους, όχι θαραλέους. Τι να πω εγώ που καθημερινά στις 5.30 ακόμα και σήμερα με καταιγίδα έτρεχα. Λοιπόν, αυτό το διατηρείτε χρόνια, αυτή... αλήθεια είναι, γνωρίζω. Χρόνια. Θαραλέοι είμαστε εμείς που και με κρύο και με αέρα και με καταιγίδες τρέχουμε. Λοιπόν, να βγούνε και με το ψηλόβροχο, διότι παλιά έλεγαν και είναι και επίκαιρο, ναι, λόγω των 200 χρόνων, ελευθερία ή θάνατος, τώρα θα λέμε περπάτημα ή θάνατος. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες βέβαια... και οι ξενοδόχοι τον εφετινό μαραθώνιο θα τον κερδίσουν. Αυτό είναι μια ωραία πάσα. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμβαστούμε με τον ήμι μαραθώνιο, διότι αυτά τα οποία γίνονται, αν μη τι άλλο, δεν μπορούν να μας οδηγούν σε μαραθώνιους. Θα πρέπει όμως να τρέξουμε ακόμα και με καταιγίδες, ακόμα και με βροχή και με χιόνια και με χαλάζι. Αυτή είναι η μοίρα μας, έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς οι θαραλέοι, οι άνθρωποι του τουρισμού. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε κάτω και να προσπαθήσουμε στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο να έχουμε ό,τι το καλύτερο αποτέλεσμα. Μεγάλη τώρα... Βρετανία και μεγάλος βραχνάς. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία, θα έλεγα, κάνουν ένα ιδιόρυθμο παιχνίδι που δεν έχει καμία σχέση με την επιδημιολογική εικόνα, ιδιαίτερα τώρα της χώρας και ιδιαίτερα των τουριστικών προορισμών, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι τα Δωδεκάνησα, τα Ιόνια κλπ. Είναι άλλοι λόγοι, δεν έχει σημασία. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Και η δουλειά μας είναι να εκμεταλλευτούμε στο έπακρον αυτούς τους πελάτες, τις χώρες από όπου έρχονται οι πελάτες μας. Και δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε διότι δεν έχουμε flexibility. Δεν το κάνουμε διότι δεν κάνουμε λυγμούς που είναι πολύ αναγκαίοι σε αυτή την κατάσταση που βρίσκουμε μπροστά μας. Τι εννοώ. Θα σας μιλήσω μετά για τις ακυρώσεις της ΤΟΥΗ, ναι, και να μείνω σε αυτό το οποίο εγώ επιμένω εδώ και αρκετές εβδομάδες και έχω προσπαθήσει σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και το έχουμε φέρει πολλές φορές στην Επιτροπή, ότι οι αεροπορικές εταιρείες και οι tour operator του εξωτερικού της κεντρικής Ευρώπης, των χωρών που μας στηρίζουν, δηλαδή κύριε Παναγιατόπουλε, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Πολωνία, η Τσεχία, όλες αυτές οι χώρες μας στηρίζουν, έρχονται από τον Απρίλιο και εμείς τους δημιουργούμε προβλήματα και δεν κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει για να αντλήσουμε περισσότερους πελάτες. Χάνουμε χιλιάδες πελάτες καθημερινά, ναι, διότι εξακολουθούμε να έχουμε στυλώσει τα πόδια μας και να επιβάλλουμε το PCR test στην άφιξη για όσους δεν είναι εμβολιασμένοι. Οι περισσότεροι δεν είναι εμβολιασμένοι διότι υπάρχει μεγάλη βραδύτητα στις χώρες αυτές ως προς τους εμβολιασμούς. Άρα λοιπόν οι ανεμβολιαστοί θέλουν να ταξιδέψουν αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν αφενός αυτό το πολύ ακριβό PCR test που στοιχίζει πάνω από 100 ευρώ, μια οικογένεια 400 ευρώ για να έρθει σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χάνουμε αφενός. Βάζουμε εμπόδια μόνοι μας, αυτό μας λέτε. Επειδή είναι χρονοβόρο, διότι ναι, βρισκόμαστε στην εποχή COVID που δουλεύουν κατά κόρον οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Με PCR test δεν μπορούμε να έχουμε κρατήσεις τελευταίας στιγμής.
Το φέρνουμε στην Επιτροπή 8 εβδομάδες τώρα, το λέμε, το ξαναλέμε και σημειώστε, οι επιστήμονες των χωρών αυτών δέχονται στην επιστροφή το rapid test. Η Ευρώπη επίσημα στη σελίδα της δέχεται το rapid test. Το rapid test είναι αυτό το οποίο μας έχει κάνει σε αυτή την κατάσταση την επιδημιολογική που έχουμε, γιατί από τα 60.000 τεστ τα 40.000 είναι rapid test, που εκεί είναι αξιόπιστα και δεν είναι όταν θα έρχονται οι πελάτες εδώ. Μάλιστα. Είναι ένα τραγέλαφος, μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Φωνάζουμε, θα είχαμε πολλές χιλιάδες περισσότερους ταξιδιώτες και θα μπορούσαμε να είχαμε λίγο κάνει rebound σε αυτό το οποίο ζούμε με τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα για τη Μεγάλη Βρετανία, και τελειώνω γιατί ξέρω ότι έχετε λίγα λεπτά, η TUI έχει διαλέξει, η TUI Μεγάλης Βρετανίας. Ακριβώς, το ξεκαθαρίσαμε και η ανακοίνωση αφορά τη Μεγάλη Βρετανία. Ένα σχόλιο, κύριε Βλατάκη, πείτε μας. Γιατί η Γερμανία και όλες οι άλλες τα υποκαταστήματα της TUI δουλεύουν κανονικά. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ακολουθήσει την πολιτική να προγραμματίζει πτήσεις μετά από κάθε ημερομηνία αξιολόγησης. Και βέβαια όταν δεν μας ελευθερώνουν, αναγκάζεται να τα ακυρώσει. Η άλλη tour operator, η Jet2 και πολλοί άλλοι μεγάλοι tour operator έχουν γνωρίσει από τον Απρίλιο ότι θα αρχίσουν το πρόγραμμά τους αρχές τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Δική μου διάστηση είναι ότι μετά τις 4 Ιουλίου μάλλον θα έχουμε καλά νέα από τη Μεγάλη Βρετανία και θα αρχίσουν να έρχονται πελάτες. Αυτή είναι η δική μου διάστηση. Πρακτικά τι σημαίνει όμως, αν συγκρίνουμε λίγο και την περσινή σεζόν, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο? Να σας πω, τον Μάιο είχαμε 85% μείωση σε σχέση με το 19, ναι. 15% αύξηση όμως σε σχέση με το 20, γιατί δεν είχαμε καθόλου τουρίστες. Σωστό, Τον Ιούνιο υπολογίζω ότι θα έχουμε γύρω στο 70% μείωση σε σχέση με το 19, αλλά 30% αύξηση σε σχέση με το 20 που δεν είχαμε τουρίστες. Εάν είχαμε και τους Βρετανούς, εάν είχαμε και τους Ρώσους, θα πηγαίναμε 45%. Άρα λοιπόν χάνουμε ένα 15%, κατά τη γνώμη μου, το οποίο θα το είχαμε κερδίσει εάν είχαμε περισσότερους πελάτες ή δίναμε τη δυνατότητα για περισσότερους πελάτες από τις χώρες που έχουν. Κύριε Βλατάκη, ερώτημα. Εσωτερικός τουρισμός από τη μία και επέκταση της τουριστικής περίοδου από την άλλη, μπορούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος στο τέλος, στο ταμείο? Νομίζω ότι δεν μπορούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος στο σύνολό του, αλλά θα είναι πράγματι μια μεγάλη υποστήριξη. Όμως δεν μπορώ να κάνω προφητεία, θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τέταρτο κύμα, γιατί αν έρθει τέταρτο κύμα δεν μπορούμε να μιλάμε καθόλου, κύριε Βλατάκη, για καλύτερα αποτελέσματα. Χαμένη τουριστική σεζόν, τουριστικά η σεζόν του 2020, χαμένη υποθέτουμε το 2021 σε σχέση με το 19. Πόσο μπορεί να αντέξει το τουριστικό προϊόν και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται? Είναι γεγονός ότι όσο υπάρχει στήριξη από το κράτος, τις εταιρείες και τους εργαζόμενους, νομίζω ότι μπορούμε να αντέξουμε. Αλλά αυτά τα λεφτά κάποτε τελειώνουν. Και όταν τελειώσουν αυτά τα λεφτά που θα τελειώσουν σύντομα, τότε θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θέλουμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί ξέρουμε τι θα γίνει αν κάποτε η στήριξη αυτή τελειώσει. Δεν είναι χαμένη σεζόν. Δεν μπορώ να το πω, δεν θα το πω ποτέ αυτό εγώ, δεν θα τα ακούσετε από τα χείλη μου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Στόχος είναι το 45% σε σχέση με το 19. Εάν είμαστε τυχεροί και δεν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, όπως σας είπα, και δεν έχουμε προβλήματα το φθινόπωρο, θα κάνουμε μια επέκταση μέχρι το Νοέμβριο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε εκεί κοντά. Μάλιστα. Κύριε Βλατάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Σου τα είπα γρήγορα όμως, έτσι. Είχατε όμως το χρόνο, δεν έχετε παράπονο σήμερα. Κλείνουμε με χαμόγελο. Αυτό είναι θετικό. Σε περιμένω αύριο στις 5.30. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω, θα έρθω, θα έρθω. Λοιπόν.